Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Άλλη μία εκπομπή κοντά σας με ένα καινούριο επεισόδιο. Αυτή τη φορά από την Αθήνα βρισκόμαστε σε μία από τις έδρες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνιγκος συγκεκριμένα. Θα γνωρίσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου, τον κύριο Βασίλειο Καρδάση. Το Πανεπιστήμιο σχετίζεται ουσιαστικά με τη θεματολογία της εκπομπής μας, δεδομένου ότι φιλοξενεί τμήματα σπουδών όπως η διοίκηση πολιτισμικών μονάδων, ελληνικός πολιτισμός, ευρωπαϊκός πολιτισμός, τμήμα δημιουργικής γραφής, και κατά συνέπεια θα ακούσουμε και θα μάθουμε πολλά για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Καρδάση, χαίρομαι που σας συναντώ και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας καλωσορίζω στην πλατεία Κάνιγκος, όπου βρίσκεται η έδρα του Παραρτήματος της Αθήνας. Και εδρεύει η διοίκηση ορισμένες μέρες, γιατί τις υπόλοιπες μέρες βρισκόμαστε στην Πάτρα. Ο λόγος που σας παρακάλεσα να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η αφορμή μάλλον, μου δόθηκε στην Δράμα, όπου θυμάμαι ήσασταν, συμμετείχατε σε ένα πάνελ, σε μια ημερίδα στα πλαίσια των προφεστιβαλικών εορτών για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, του οποίου την χάνω, έχω την τιμή να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, και εκεί είπατε κατά λέξη, αναφερθήκατε στο πώς εσείς εννοείτε την προσφορά του Πανεπιστημίου στον πολιτισμό. Και είπα, εδώ είμαστε, για τον πολιτισμό μιλάει ο πρόεδρος, για τον πολιτισμό θα πρέπει αυτό να το αναλύσουμε σε μία εκπομπή. Κοιτάξτε, γενικότερα, εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην ατομική μου αντίληψη για το ρόλο των πανεπιστημίων εμπεριέχεται και ο πολιτισμός. Δεν μπορεί ένα πανεπιστημίο το οποίο προωθεί την επιστήμη, τη γνώση, να μην καλλιεργεί και τον πολιτισμό. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από τότε που το αναλάβαμε πριν 2 χρόνια, δώσαμε μεγάλη έμφαση στην στήριξη προγραμμάτων που ήδη είχε. Αναφερθήκατε ήδη. Και αναφέρονται στον πολιτισμό, αλλά και γενικότερα σε πολιτιστικές δράσεις, τις οποίες νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε μετά. Είναι ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, είναι ένα πανεπιστήμιο τεράστιο σε μέγεθος, είναι ένα πανεπιστήμιο με περίπου 40.000 φοιτητές, είναι ένα πανεπιστήμιο με 2.500 διδάσκοντες, είναι ένα πανεπιστήμιο εξακτηνωμένο σε όλη τη χώρα, μιας και όπως ίσως γνωρίζει και το κοινό εσείς σίγουρα, οι φοιτητές του είναι διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι όπως και όλα τα άλλα δημόσια πανεπιστήμια, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το μόνο που το διαφοροποιεί είναι η μέθοδος των σπουδών. Η μέθοδος των σπουδών εδώ είναι η εξ αποστάσεως σπουδές. Καινοτόμα. Ακριβώς. Νομίζω ότι διεθνώς σήμερα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση, μια μεγάλη ροή στην διαμόρφωση προγραμμάτων εξ αποστάσεως, όπως λέμε. Αυτό είναι η γενική. Έτσι προκύπτει και ο μεγάλος αριθμός, σημαντικός αριθμός των φοιτητών αλλά και των καθηγητών του διδάσκου. Βεβαίως είναι τεράστιος. Δίνεται η δυνατότητα από αυτή την καινοτόμα εφαρμογή. Για την ελληνική κοινωνία, αρκεί να πω ότι είναι το δεύτερο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της χώρας. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι σαν όλα τα άλλα πανεπιστήμια, το ξαναλέω. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο διαφοροποιείται από τα συμβατικά, όπως λέμε, πανεπιστήμια, μόνο στη μέθοδο των σπουδών. Τώρα, στο περιεχόμενο της εκπομπής σας. Ναι, το ΕΑΠ διαθέτει πρόγραμμα μεταπτυχιακό διοίκησης πολιτισμικών μονάδων, στο οποίο επίσης θα αναφερθώ μετά. Διαθέτει πρόγραμμα ελληνικού πολιτισμού σπουδών και επίσης πρόγραμμα σπουδών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα 3 προγράμματα, τα 2 τελευταία προπτυχιακά, το πρώτο μεταπτυχιακό, έχουν σηματοδοτήσει την ανάπτυξη του Ιδρύματος, μιας και η καλλιέργεια γνώσης και επιστημονικής μετάδοσης γνώσης στους φοιτητές άπτονται σε ζητήματα που σχετίζονται απολύτως με τον πολιτισμό. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων... Το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί είναι σημαντικό. Στον τομέα αυτών, ακόμη και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σεμινάρια. Ναι. Υπάρχει ένα τμήμα, έτσι. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά ακριβώς για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
που αναφέρεται στη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων. Καταλαβαίνετε ότι η προοπτική των ανθρώπων είναι να στελεχώνουν υπηρεσίες πολιτισμού, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε δημόσιους οργανισμούς. Εμείς επιδιώκουμε οι φοιτητές μας να έχουν την καλύτερη δυνατή προοπτική, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις επαγγελματικές τους προοπτικές εννοώ. Συνήθως οι φοιτητές προέρχονται από αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, κυρίως είναι φοιτητές που σχετίζονται με οργανισμούς που καλλιεργούν τον πολιτισμό ως δράσεις, ως ασχολία. Είναι υψηλής επιτυχίας και με υψηλή συμμετοχή φοιτητών. Σε ό,τι αφορά τα δύο άλλα προγράμματα, τα προπτυχιακά. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε ακόμη, αν ναι. μου επιτρέπετε, στο τμήμα αυτό. Διότι θεωρώ ότι από τους φοιτητές που θα βγάλετε, δεν θα συμβάλλουν μόνο στους, στο δημόσιο, στους δήμους και σε άλλους φορείς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα αναπτύσσεται πολιτισμός με πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι ανά την χώρα και οι οποίοι δυστυχώς έχουν μείνει στάσιμοι με την έννοια των εκδηλώσεων ή των δράσεων ή του έργου που παράγουν, διότι δεν υπήρξε σχετική παιδεία για να κάνουν κάτι παραπάνω. Άνθρωποι λοιπόν που βγαίνουν από αυτό το τμήμα, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό και συγχαρητήρια που αυτό το διατηρείτε και το δημιουργήσατε αυτό το τμήμα, νομίζω ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε όλους αυτούς τους μικρούς πολιτιστικούς συλλόγους ενίοτε, ώστε σιγά σιγά να αναπτυχθούν και λίγο πέρα από αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα. Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Δηλαδή ότι σήμερα είμαστε μια χώρα με ισχυρή παράδοση σε αυτό που τέλος πάντων ορίζουμε ως πολιτιστική δραστηριότητα, λόγω μιας αιώνων κουλτούρας. Συνεπώς έχουμε το φαινόμενο της ανάπτυξης πολλών πολιτιστικών συλλογικοτήτων, συλλόγων δηλαδή ή ενώσεων που καλλιεργούν, ή ακόμα και τμήματα οργανισμών. Το ξέρετε, εδώ υπάρχουν τμήματα προσωπικού υπαλλήλων σε πολλούς οργανισμούς, μεγάλους οργανισμούς, που καλλιεργούν τον πολιτισμό με πολύ πετυχημένο τρόπο. Αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να μεταδώσει τη γνώση της διοίκησης αυτών των μονάδων, που καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι το έλλειμμα που συνήθως έχουμε δεν είναι η διάθεσή μας. Η διάθεσή μας είναι δεδομένη στην Ελλάδα. Το έλλειμμα που έχουμε είναι η με μεθοδικό τρόπο, συστηματικό τρόπο, δυνατότητα να διοικήσεις τέτοιου είδους δραστηριότητες με επιτυχία. Ακριβώς. Με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα ή στο χρήμα της κοινωνίας, με σεβασμό στην κουλτούρα, στη διαφορετικότητα, στην πολιτισμική διαφορετικότητα, γιατί στην Ελλάδα σήμερα ζουν χιλιάδες ξένοι, που πρέπει κάποιος να με σεβασμό να αγγίζει αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή των ιδιαιτεροτήτων και διαφορετικότητων. Τα διαποτελεί πολιτισμικά. Ακριβώς. Υπό την έννοια αυτή θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διαμορφώνονται φοιτητές, να διαμορφώνονται πτυχιούχοι μέσα από έναν επιστημονικό τρόπο όπως ορίζει ένα πανεπιστήμιο. Σωστά. Συν της άλλης, ο Μόλτεν είναι ίσον ο σημασίας η διοίκηση και διεύθυνση μουσιακών οντοτήτων, δηλαδή η διεύθυνση, αν θέλετε, προϊστάμενη τμήματων μεγάλων οργανισμών, που επίσης εδώ θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι απαιτείται μια ιδιαίτερη γνώση για να μπορέσεις να διοικήσεις με επιτυχία τέτοιους οργανισμούς που έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς, ευρύτητα δραστηριοτήτων και βέβαια να καλύψουν μεγάλες ανάγκες του πληθυσμού. Συμφωνώ απολύτως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό. Ένα εξίσου σημαντικό τμήμα. Οι σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, το λέει νομίζω και η φράση, ουσιαστικά συνταυτίζεται με τη μελέτη σε προπτυχιακό επίπεδο. Εδώ ο φοιτητής παίρνει πτυχίο μετά από επιτυχή εξέταση που αντιστοιχεί στα 4 έτη των σπουδών σε ένα συμβατικό πανεπιστήμιο.
μελέτης του ελληνικού πολιτισμού, θεωρώντας στη διάσταση χρονολογικά να πτήσεται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και βέβαια αναφέρεται σε ζητήματα της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, της ουρίας τέχνης. Άρα λοιπόν είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα που έχει σηματοδοτήσει την ανάπτυξη του ΕΑΠ, διότι το έχουν πάρει χιλιάδες άνθρωποι και έχουν αποφοιτήσει από εκεί. Παράλληλα, για να τρέξω στην ερώτηση που θα μου κάνετε στη συνέχεια, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο οποίος ουσιαστικά μιλάμε για σπουδές πάνω στην ιστορία της Ευρώπης και στη σημερινή Ευρώπη. Γι' αυτό και στο πρόγραμμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουμε μαθήματα που σχετίζονται με την Ευρώπη του σήμερα, ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκές ιδεολογίες, αλλά και μαθήματα που, όπως είπα πριν, αναφέρονται στην ευρωπαϊκή ιστορία, στην εξέλιξη των ιδεολογιών, στην εξέλιξη της φιλοσοφίας στην Ευρώπη κτλ. Είναι θέματα που δείχνει, αν θέλετε, και την θέση της χώρας στην Ευρώπη, αλλά και τη θέση της επιστήμης σε ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε.